Λίμπερο 107,4. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται συστάσεις βέβαια όσον αφορά την παρουσία του στον Άρη. Ο λόγος στον Αλέκο Κατσιαούνη. Αλέκο, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστανθη, καλημέρα. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Και χρόνια πολλά, γιατί και προσφάτως είχες και την ονομαστική σου, ονομαστική σου γιορτή. Χρόνια πολλά στους συνεργάτες σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μας έχει εγκαταλείψει αυτός, έτσι. Ο άνθρωπος των διακοπών. Τον πείσαμε λίγο να βγαίνει στο τηλέφωνο τα απογεύματα, αλλά τέλος πάντων. 28 μέρες διακοπές έχει πάει. Βγάζω τον πόνο μου τώρα. Λοιπόν, πάμε στα ουσιαστικά ζητήματα. Ναι. Πάμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Άρη χωρίς καμία αμφιβολία, ιδιαίτερα σημαντικά και με ιδιαίτερη στεναχώρια για όλους από την Παρασκευή που οριστικοποιήθηκε, από την Πέμπτη που οριστικοποιήθηκε η παραμονή στην Τρίτη Εθνική. Πραγματικά αυτό που λες είναι μια πραγματικότητα. Θα ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα και όλες οι συνθήκες ένας άλλης football league και ξεκινάνε από μηδενική βάση. Το θέμα είναι γιατί πολλά ακούγονται όλο αυτό το διάστημα, ότι εμφανίζονται άνθρωποι, ο κ. Καρυπίδης, ήταν ενδεχόμενο να εμφανιστεί ο κ. Κάλλας, ο κ. Αρβανιτίδης. Εγώ βλέπω την κατάσταση τελείως διαφορετικά και βλέπω έναν κύριο Αρβανιτίδη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα να είναι κοντά στις εξελίξεις, να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καταλήψει τα πιστεύω του και αυτό που θέλει να κάνει για τον Άρη. Θεωρείτε ότι μπορούμε να μιλήσουμε για φαβορί το απόγευμα? Και το λέω αυτό γιατί, όπως και να το κάνουμε, είναι μετρημένα τα κουκιά των ανθρώπων που θα αποφασίσουν. Κοίτα, δεν μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ προσωπικά ούτε το σκέφτομαι έτσι. Εγώ θέλω να εντοπίσουμε δύο-τρία πραγματάκια σε ό,τι αφορά το σύλλογο. Ένα σύλλογο που είναι πονεμένος, ένα σύλλογο που έχει τεράστια προβλήματα και ποιος πιθανόν είναι ο άνθρωπος που θα δώσει μια ηρεμία και να πάρει την ομάδα από το χέρι για να την οδηγήσει σε ήρεμα νερά. Όλα τα άλλα τα βλέπω σε πολεμική ατμόσφαιρα, κάτι που δεν αντιπροσωπεύει την παράταξη του κ. Αρβανιτίδη φυσικά, με ανακοινώσεις, με δηλώσεις και δεξιά και αριστερά. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο πιο ικανός άνθρωπος την πονεμένη στιγμή που ζούμε τώρα να μας δώσει μια ηρεμία και μια ασφάλεια για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε για την επόμενη μέρα. Θεωρείς ότι, από αυτή την άποψη αντιλαμβάνομαι, θεωρείς ότι ο κ. Αρβανιτίδης είναι αυτός? Κάτι δική σου άποψη? Κοίτα, να σου πω κάτι. Πραγματικά αν είχαν διασμούς θα έλεγα και κάτι αρνητικό, αλλά πιστεύω εγώ είμαι πεπισμένος ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα που μιλάμε με τον κύριο Αρβανιτίδη και με την ομάδα που πλαισιώνει και το team που υπάρχει γύρω από τα διοικητικά, ότι είναι άνθρωποι που μπορούν να μας φέρουν εις πέρα σε αυτό το κομμάτι. Αλέκο, η ένσταση εξής ποια είναι για τον κύριο Αρβανιτίδη, όχι όσον αφορά την παρουσία του στον Άρη βέβαια, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε κανένα ενεργό ρόλο. Δημιουργήθηκε η προσδοκία μετά την αποχώρηση του Καλαϊτζίδη ότι με Αρβανιτίδη ο Άρης θα ανέβει. Νομίζω και εσύ το έχεις γίνει δέκτης όλων αυτών, επειδή μίλησες ως άνθρωπος από την πλευρά του και στην Γενική Συλλέψη, έχεις γίνει δέκτης αυτών των ενστάσεων. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο το κατά πόσο μπορεί ένας παράγοντας να δρομολογήσει την άνοδο ή όχι σε μια κατηγορία. Κοίτα να δεις, Χρήστανθη, αυτό που είχε υποστηρίξει η πλευρά του Αρβανιτίδη, από ό,τι θυμάμαι, στην τελευταία Γενική Συνέλευση που έγινε στον Εφέλη, ήταν όταν στην παρούσα στιγμή, αν μπορούσαμε να πάρουμε τα ενία εμείς, πρωτού βγει απόφαση, θα μπορούσαμε λογικά επιχειρήματα να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που δεν μας έδωσε το δικαίωμα ο κόσμος του Άρη να ηγηθούμε εμείς εκείνης της προσπάθειας και βγήκε απόφαση, από εκεί και μετά νομίζω τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τον οποιοδήποτε να ανατρέψει μια τέτοια κατάσταση. Εμείς θεωρούσαμε τη δεδομένη στιγμή όταν ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της απόφασης που ουσιαστικά ο κόσμος ψήφισε Κάλλας, ότι αν ήμασταν εμείς μέσα στα πράγματα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα είχε διαφορετική εξέλιξη, λες. Παρ' όλα αυτά, Αλέκο, δεν είναι φοβερό το γεγονός ότι είσαι στην οικογένεια του Άρη όλα αυτά τα χρόνια? Δεν είναι φοβερό το γεγονός ότι θα πρέπει κάποιος να είναι ικανός διοικητικά και παραγωγικά για να βρει το δίκιο του? Γιατί αποδέχτηκε ότι η πλευρά Καλαϊτζίδη δεν είχε τις ικανότητες και τις δυνατότητες ούτε με τον Άρη να έχει 100% δίκιο να βρει το δίκιο του. Αλλά δεν είναι φοβερό στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα? Δηλαδή να έχεις 100% δίκιο, αλλά να πρέπει να έχεις έναν ικανό παράγοντα για να το κερδίσεις, για να το πετύχεις, για να το πάρεις. Και ίσως είναι αυτό που πληγώνει ακόμα τους Αργιανούς, γιατί και οι Αργιανοί όλα αυτά τα χρόνια έχουν δει πράγματα και θαύματα να γίνουν στην ομάδα. Δεν υπάρχουν τα ισχυρά στελέχη, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θα χτυπήσουν το χέρι
στην ώρα της απόφασης, δεν μπορούν να ανατρέψουν το κλίμα και όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι η σφαλιάρα πάει σύννεφο. Πρέπει επιτέλους να βρούμε και ανθρώπους να έχουν και αυτή τη δυνατότητα και να μας το αποδεικνύουν ότι μέσα από τις γνωριμίες και μέσα από τις προσπάθειες που θα κάνουν να βάζουν πάνω απ' όλα το σύλλογο για να είναι ο σύλλογος προστατευμένος από κάθε τέτοιες διαδικασίες. Οικονομικά τα εχέγγυα η πλευρά Αρβανιτίδη, επειδή θα είσαι από τους άμεσους συνεργάτες, θεωρείς ότι τα έχει, ότι θα έχει τη δυνατότητα πραγματικά ο Άρης να κάνει ένα ισχυρό σύνολο και να μπορέσει να αυτό το την περίφημη έκφραση να ανέβει τρένο την κατηγορία? Κοίτα, να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, γιατί τα τρένα και τα εντερσίτη περάσαν πολλές φορές στους χαριδά, αλλά καταλήξαν σε σταυράχια. Εγώ το μόνο που είμαι επιβεβαιωμένος και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ο τρόπος ώστε η ομάδα να αλλάξει κατηγορία στο τέλος της χρονιάς. Και δεν το λέω για να ακούσει ο κόσμος ότι η πλευρά Αρβανιτίδη είναι έξυπνη, είναι οι μάγκες και όλα αυτά. Έχουν δρομολογηθεί τέτοιες εξελίξεις που θα έχουμε και αγωνιστική καλή ομάδα, εντάξει, και θα έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε σαν ομάδα να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε στο τέλος της χρονιάς και να βγούμε άλλη κατηγορία. Θα υπάρξουν το βράδυ ανακοινώσεις όσον αφορά τη στελέχωση με προπονητή, παίκτες? Κακά τα ψέματα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δεν είναι αυτό που μετράει περισσότερο όσον αφορά την πορεία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και την έχουμε πληρώσει κιόλας στο παρελθόν. Το ανέβουμε πάνω σε ένα βήμα και να αρχίσουμε να λέμε κλείσαμε αυτό, να κλείσαμε τον άλλον. Είμαστε έτσι. Εγώ ξέρω ότι ο οργάνωση θα είναι σε τέτοιο επίπεδο. Έτσι, ότι ουσιαστικά θα μας οδηγήσει μια άλλη κατηγορία όλο αυτό που θα δείτε μετά την Δευτέρα. Υπάρχουν συζητήσεις συνεχόμενες με προπονητές Super League, με παίκτες Super League. Έτσι, αλλά τη στιγμή που δεν μπαίνει στην ομάδα, το να ανακοινώσει κάτι νομίζω είναι και λίγο άτυπο. Έτσι. Ναι. Από την άλλη, όμως, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν κάποιος είναι να πάρει μια απόφαση, θέλει να ξέρει ότι ο Κατσιαούνης, παραδείγματος χάρη, θα είναι, παράδειγμα λέω, γενικός αρχηγός. Θα είναι προπονητής ο Τσαλτίδης και ο Κιώσης θα είναι ο γενικός διευθυντής. Γιατί εδώ γίνεται μια επιλογή πλέον πλάνου της μίας και της άλλης πλευράς. Υπό αυτή την έννοια δεν είναι τόσο άτοπο όσο σε άλλες στο παρελθόν καταστάσεις θα φέρω εκείνον ή θα φέρω τον άλλον. Γιατί εδώ έχουμε λίγες μέρες καιρό μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Παίζει το ρόλο του η στελέχωση της ομάδας. Πόσο μάλλον όταν έχουμε 7-8 παίκτες τώρα και αυτοί δεν ξέρουμε αν θα μείνουν κιόλας τα παιδιά, έτσι? Κοίτα, από ό,τι ξέρω εγώ, οι παίκτες έχουν τη διάθεση να μείνουν, έτσι. Δεν το συζητάμε. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και η πλευρά του Νίκου του Αρβανιτίδη και εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με ποδοσφαιριστές. Οι πιο πολλοί από αυτούς δείχνουν την τάση να θέλουν να μείνουν έστω και στον Άρη της Γάμα Εθνικής. Προς τιμήν τους. Που το θεωρούν, ναι, και εγώ έτσι το ένιωσα, γιατί ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο για αυτά τα παιδιά να ταλαιπωρούν με αυτόν τον τρόπο και τελικά να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις γενναίες. Έτσι. Από εκεί και πέρα, σε τακτά χαρτονικά διαστήματα θα ανακοινώνονται σε καθημερινότητα ποδοσφαιριστές και μεγάλα ονόματα, μπορώ να πω. Εντάξει. Προπονητή θα πούμε. Είμαστε στο παραπέντε. Για να το πούμε. Για να μην το πούμε. Είμαστε στο παραπέντε για να το πούμε. Γιατί το λέμε. Γιατί δεν το λέμε τώρα που είναι 11.30, αντί να το πούμε παραπέντε. Στο παραπέντε, λέω. Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα προφανώς θα ανακοινωθεί το απόγευμα με ποιον προπονητή έχετε συμφωνία. Πολύ πιθανό. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό αυτό να πείτε ότι έχετε συμφωνία με έναν άνθρωπο. Απλώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ορισμένα πράγματα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Έτσι, οτιδήποτε υποθεί, οτιδήποτε παραπάνω υποθεί, ξέρεις πως είναι. Όλοι το παίρνουν, το κοστολογούν, το βάζουν σε φίλτρο, δες τύπο ένας, τύπο άλλος. Εδώ πέρα υπάρχει μια ηρεμία, ασχολούμαστε καιρό με αυτή τη διαδικασία. Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανιζόμαστε για να διεκδικήσουμε κάτι. Σε όλες τις γενικές συνελεύσεις ήμασταν παρόν. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια εμπειρία, δείχνει ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά σε αυτό το σύλλογο. Έτσι. Και προσπάθειες μας είναι σε αυτό το επίπεδο που ο κόσμος του Άρη πρέπει να νιώθει ασφάλεια και ηρεμία. Ο Εραστέχνης έχει με ανακοίνωσή του έχει θέσει κάποιες, στο συμβούλιο του μάλλον, έχει θέσει κάποιες προϋποθέσεις. Μία βασική προϋπόθεση, νομίζω συμφωνείτε και οι δύο πλευρές που θα βρεθείτε το απόγευμα αντιμέτωποι με την έννοια ότι ένας από τους δύο τελικά θα είναι αυτός που θα αναλάβει την ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχετε κάποιο άλλο λόγο να χωρίσετε, να αντιδικήσετε, να μαλώσετε εντός εισαγωγικών, γιατί νομίζω, Αλέκο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αυτή η διχόνοια τα τελευταία χρόνια είναι που έχει γίνει το μεγαλύτερο κακό στο σύλλογο. Με αντιπαραθέσεις συνεχώς, με ο ένας να. Κάτι που είπε και ο Λάσκαρης. Πάντα ο ένας κοιτάει τι κακό έκανε ο άλλος.
επιτέλους να ακούσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα λυπούν, θα κάνω πέντε καλά πράγματα στο Σύλλογο. Μα είδατε και η στάση που κρατήσαμε την άλλη φορά, κύριε Τσατίδη, στη Γενική Συνέλευση στην Εφέλης, όταν ουσιαστικά είπαμε ότι είχαμε να πούμε κάθε παράταξη. Στο τέλος πήγαμε, δώσαμε τα συγχαρητήρια, ευχηθήκαμε καλή επιτυχία και αυτό το επίπεδο πρέπει να υπάρχει συνέχεια στον Άρη. Συνελεύσεις, φεύγοντας καρέκλες, μπουκάλια, τραμποκινούν και αυτά στο σύλλογο όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν ταιριάζουν. Εδώ πρέπει να υπάρχει, επίπεδο συζήτηση, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται στις γενικές συνελεύσεις και να παίρνει τις ανάλογες αποφάσεις. Μισό λεπτάκι λίγο, Αλέκο, την υπομονή σου να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 11.30. Ώρα να ενημερωθείτε από το νέο κατάλογο Practiker για την απίστευτη ποικιλία σε έπιπλα, διακόσμηση και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα σπίτι. Και φυσικά, δωρεάν μεταφορά για φοιτητές και με αγορές άνω των 149 ευρώ για όλους. Στα Practiker έρχεσαι για μία καρέκλα γραφείου. Αλλά θα βρεις και το σκαμπό που θα βάλεις δίπλα της. Και τη μοκέτα που θα βάλεις κάτω της. Και την κορνίσα που θα βάλεις πίσω της. Και το γραφείο που θα βάλεις μπροστά της. Ξέρεις, για όταν διαβάζεις. Και φωτιστικό γραφείο και βιβλιοθήκη και ραφιέρα και ό,τι άλλο φαντάζεσαι για το σπίτι σου. Αλλά εσύ θέλεις μία καρέκλα. Τέλεια! Γιατί στα Practiker θα βρεις τεράστια ποικιλία σε καρέκλες γραφείου μόνο από 19,99 και με δωρεάν μεταφορά για αγορές από 149 ευρώ ή ανεξαρτήτως ποσού αν είσαι φοιτητής. Practiker. Το έχουμε. Είμαστε πάντα σε συζήτηση με τον Αλέκο τον Κατσιαόνη, εκπροσωπώντας την πλευρά του κυρίου Αρβανιτίδη και των υπόλοιπων βέβαια επιχειρηματιών. Εντάξει, είναι πιο brand name το όνομα του Αρβανιτίδη, γι' αυτό τον προτάσουμε και όλοι μας. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συντάξει αυτή την ομάδα επιχειρηματιών που θέλουν να αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν ξέρω, Αλέκο, αν έχει κατατεθεί η πρόταση, γιατί είναι μέχρι τις 2 νομίζω η διορία που έχει δώσει ο Ερασιτέχνης. Εντάξει, τυπικό βέβαια είναι αυτό. Τυπικό είναι. Χρήσαν σε μία γελιόμαστε. Τώρα τυπικό είναι. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να εμφανιστεί επάνω στην Εφέλη και να πάρει το λόγο για ό,τι αφορά να διεκδικήσει τον Άρη, θα του πούνε πέρυσι προθεσμία. Κύριε, Είναι τυπικό. Είναι τυπικό. Απλώς θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Ναι. Εμφανίστηκε ο κύριος Καρυπίδης. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να έχουμε ανθρώπους που να έχουν μια ταυτότητα. Έτσι. Και αυτή η ταυτότητα πάνω πιθανό να γράφει και Άρης. Ξαφνικά σε 10 μέρες έχουν γίνει κάποια πράγματα που και εμένα πραγματικά με έχουν εντυπωσιάσει. Από το πουθενά εμφανίζει ο κ. Καρυπίδης, αρχίζει, είναι λαλίστατος, λέει πράγματα, λέει τα δικά του κομμάτια. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι δεν θα χρειαζόταν να υπάρχει μια ποδοσφαιρική ταυτότητα. Τι ορίζει ο καθένας, τι αντιπροσωπεύει. Πώς λειτουργεί, με ποιον τρόπο ήρθε, γιατί ήρθε. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να προβληματίσει τον Άρη. Προφανώς όλα αυτά θα τεθούν για να τα απαντήσει ο ίδιος το βράδυ. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τα απαντήσει. Όλα αυτά που λες, νομίζω είναι θέματα τα οποία στη Γενική Συνέλευση. Χωρίς να έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Καρυπίδη, ούτε καν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε τον έχω δει ποτέ. Αλλά ξέρεις τι, στον Άρη καμιά φορά φνηδιαζόμαστε τόσο έντονα, που δεν ξέρουμε πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και την ιδέα που έχουμε για την ομάδα. Νομίζω ότι θα κληθεί να δώσει τις απαντήσεις του και θα επιδιώξουμε και εμείς και από τη δική του την πλευρά να έχουμε έναν άνθρωπο να τοποθετηθεί στο ραδιόφωνο. Αλλά νομίζω το σημαντικότερο είναι να τοποθετηθεί στη Γενική Συνέλευση και να τεθούν οι ερωτήσεις, να απαντήσει και αυτός. Όπως φαντάζομαι, ερωτήσεις θα τεθούν και στη δική σας την πλευρά για συγκεκριμένα πράγματα και από εκεί και έπειτα ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματά του. Σε ρώτησα, δεν μου είπες για παίκτες, προπονητές κτλ. Το κρατάτε για το απόγευμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είπαμε για τις προϋποθέσεις αυτές του Ερασιτέχνη. Ένα βασικό. Ερασιτέχνη, είναι βασικό το θέμα της εκαθάρισης. Ναι. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές συμφωνείτε ότι πρέπει να δρομολογηθεί. Είναι ξεκάθαρο τουλάχιστον τη δικιά μας πλευρά. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει την άλλη πλευρά. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Είπαμε στον άσπασμα τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε. Ό,τι παράταση του κυρίου Αρβανιτίδη αναλαμβάνει την εκαθάριση όλα τα επίπεδα της, είτε αφορά τα νομικά, οτιδήποτε να τρέξει, δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση για αυτό το θέμα. Το επόμενο θέμα είναι ένα ποσό το οποίο ζητάει ο Ερασιτέχνης Άρης για να καλύψει τις ανάγκες του, παραχωρώντας βέβαια όλα τα έσοδα στον άνθρωπο που θα διοικήσει το ποδόσφαιρο, τον έφορο του ποδοσφαίρου, να το πω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και η συζήτηση που έγινε στο συμβούλιο είναι για ένα ποσό γύρω σε 150.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει μεταξύ σας, αν είστε διατεθειμένοι
δοθεί αυτό το ποσό στον ερασιτέχνη ή σκέφτεστε κάτι διαφορετικό, μια αντιπρόταση, κάτι σε σχέση με αυτή την παράμετρο που θέτει ο ερασιτέχνης για την ανάληψη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Κοίτα, πιστεύω την Πέμπτη ότι η συνάντηση που έγινε πάνω στον ΑΣ ήταν σε πολύ καλό επίπεδο και αυτό τιμά και τον ΑΣ, τιμά νομίζω και την παρουσία των ανθρώπων του Αρβανιτίδη εκεί. Δεν υπήρχε καμιά στιγμή να ξεφύγει η κατάσταση. Όλοι ήταν σε λογικές καταστάσεις. Έχουν σφίξει τα πράγματα, λέγω γι' αυτό. Ναι, είπαν αυτά που ήταν να πούν αυτά που είπαν. Νομίζω ότι ήταν πολύ κοντά και σε σκέψη και σε συμφωνία. Ήταν θετικά και οι δύο πλευρές το πώς κινήθηκε όλη η συζήτηση. Εντάξει, τώρα για τα ποσά και αυτά δεν ακριβώς είμαι ενημέρωση για το 150 ή 100. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήταν σε πολύ καλό επίπεδο η συμφωνία, η συζήτηση μάλλον, και ότι ήταν πολύ κοντά στο να οριστικοποιήσουν τα θέματα. Γνωρίζεις αν υπάρχει πρόθεση κατάθεση εγγυητικής ή συναλλαγματικής, γιατί και αυτή, εγώ τώρα σου λέω τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο ερασιτέχνης, έτσι. Θα μου πεις τώρα, ο Κατσιαούνης δεν ασχολείται με συναλλαγματικές και εγγυητικές, ο Κατσιαούνης ασχολείται με παίχτες και τα λοιπά. Χρυσανθέ, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι μέχρι και κάνει καθαρά διοικητικό, έτσι. Τι να κάνουμε. Όλες τις διαδικασίες, μέχρι και βάλεις όλες τις διαδικασίες, ο κύριος Κρικούδης και κάποιος υπεύθυνος... Είσαι καλός στο λέγιν γι' αυτό. Δεν είμαι καθόλου καλός στο λέγιν όταν πρόκειται για τον Άρη και όταν τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα. Πραγματικά πίστεψέ με, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην ψυχή μας για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα στον Άρη, έτσι. Γιατί δεν είναι κάτι εύκολο να είμαστε, αμάν, ωραία, κερδίσαμε τον Ολυμπιακό ή χάσαμε από την ΑΕΚ να συζητήσουμε ποδοσφαιρικά. Τα πράγματα είναι ότι η σημερινή μέρα αφορά τα επόμενα χρόνια για τον Άρη και ποιος ουσιαστικά θα είναι αυτός που θα φέρει την ηρεμία που λέω εγώ και επιμένω, εντάξει, και θα πάρει τον Άρη από το χεράκι να τον πάει σε μια ήρεμη κατάσταση. Οτιδήποτε άλλο γίνει νομίζω στον Άρη είναι έτοιμο να εκραγεί και είναι φυτίλια αναμένο. Πάντως αντιλαμβάνεσαι ότι και η μία πλευρά και η άλλη, όποιος και αν είναι το απόγευμα, θα έχει το ίδιο θέμα που είχε ο Κάλλας στην περίπτωση που ανέβαινε η ομάδα στη Β' Εθνική. Ότι τα χρήματα που θα μπουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, εφόσον με το καλό η ομάδα ανέβει, δεν σου διασφαλίζουν ότι θα είσαι και αυτός ο οποίος θα είσαι ο μέτοχος στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Εκτός αν έχεις κάποια συμφωνία, κάνεις τα Ά ή οτιδήποτε άλλο. Χρήσανθε, να σου πω κάτι. Αν πραγματικά κάποιος έρθει αυτή τη στιγμή και πάρει τον Άρη, τον οδηγήσει εκεί, πρέπει να τον οδηγήσει. Δουν οι Αριανοί ότι πραγματικά είναι ένας αληθινός άνθρωπος. Ότι πραγματικά προσπαθεί και μοχθεί για την ομάδα που ταλαιπωρεί τόσο πολύ. Την πάρει και την πάει αγωνιστικά στη Β' Εθνική. Όλο αυτό νομίζω είναι ένα πλεονέκτημα που θα το πάρει ο άνθρωπος που θα ηγηθεί μιας προσπάθειας. Φυσικά και μπορεί να γίνει αυτό που λες. Ηθικά, ηθικά θα το πάρει άλλο όμως. Εντάξει, ηθικά θα το πάρει. Ηθικά, έστω, και αυτό, έστω και αυτό γιατί την ηθική την έχουμε ξεχάσει εμείς στον Άρη, έτσι. Και κάποιοι άνθρωποι που προσφέρουν και κάνουν πράγματα πρέπει να τους δίνουμε και το ηθικό κομμάτι και την ανταμοιβή. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι αυτοί που θα ασχοληθούν διοικητικά με τον Άρη, αυτά τα πράγματα τα έχουν πάρει μέσα στο μυαλό τους και τα έχουν ξεκάθαρα. Όταν πιθανόν βγούμε στη Β' Εθνική, να γίνει αυτό με το κεφάλαιο. Ξέρω στο μυαλό τους ότι πρέπει να δαπανίσουν ένα χρηματικό ποσό. Δεν μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να δει να πει στον Άρη τον πάρω στη Γ' Εθνική, θα τον ανεβάσω και μετά παιδιά, εγώ ανέβασα και τέτοια. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει η λογική και η αξία του Άρη στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο να είναι πραγματική και αληθινή. Έτσι είναι. Απλά εγώ το λέω για το εξής. Ότι ανεξάρτητα με το τι θα κάνει ο όποιος Αρβανιτίδης, ο όποιος Καρυπίδης, ο οποιοσδήποτε στην τρίτη εθνική, όταν έρθει η ώρα για να πάρει πλέον την ΠΑΕ, το ποδοσφαιρικό τμήμα, πάλι ο ερασιτέχνης θα είναι αυτός ο οποίος θα δρομολογήσει τις εξελίξεις. Γιατί η ομάδα παραμένει στον ερασιτέχνη. Δηλαδή, να ξέρει και ο κόσμος, το απόγευμα ο Καρυπίδης ή ο Αρβανιτίδης αναλαμβάνουν μεν το ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά υπό τη σκέπη του ερασιτέχνη Άρη. Έφορος. Εντάξει, όσο και αν το έφορος το έχουμε ευτελίσει λίγο, γιατί έφορος δεν μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος καλώς εγώ των πραγμάτων θα βάλει από 500 μέχρι 600, 700, 800 χιλιάρικα πώς θα βάλει στην τρίτη εθνική. Δεν είσαι ακριβώς έφορος. Στην ουσία λειτουργείς ως ιδιοκτήτης. Και έτσι λειτουργήσε και ο Γαλανός και ο Καλαϊτζίδης πέρσι. Παρ' όλα αυτά, την υπογραφή ο ερασιτέχνης θα τη βάλει για την επόμενη μέρα μετά. Να το ξέρει ο κόσμος και να το καταλάβει αυτό. Φυσικά έτσι είναι. Δεν γίνεται ιδιοκτήτης ΠΑΕ, μην τρελαθούμε. Έτσι. Είναι καθαρά έφορος ποδοσφαιρικού τμήματος. Όπως λειτουργήσαν οι δύο προηγούμενοι, ο κ. Γαλανός και ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν θες. Το είπα. Ναι, δεν ξέρω αν θέλεις να βάλεις τον επίλογο στην κουβέντα μας όσον αφορά την πλευρά
Αρβανιτίδη, ή αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν το ξέρουμε μέχρι τώρα, που μπορούμε να πούμε ότι θα είναι μαζί σας σε αυτή την προσπάθεια. Διοικητικά. Διοικητικά, αγωνιστικά, ό,τι θέλεις εσύ. Άμα θες να μας πεις τον προπονητή, γιατί είναι και πέντε πλέον, δεν έχουμε πρόβλημα. Κάτι, μην πιέζεις, μην πιέζεις. Η λύση δεν είναι το να πω εγώ ένα προπονητή στον αέρα. Όχι, όχι. Λύσεις υπάρχουν. Αυτό δεν βοηθάει, Χρήστα, πίστεψέ με τίποτα. Κάποιος θα τα ακούσει, θα πει, έλα μου τι λένε, κάποιος άλλος θα πει κάτι διαφορετικό. Εντάξει, το θέμα είναι πώς με σταθερά βήματα και με λογική θα μπορέσουν οι άνθρωποι του κυρίου Αρβανιτίδη να πάρουν το σύλλογο και να τον ηρεμήσουν. Αυτή τη στιγμή ο σύλλογος έτσι είναι ένα καζάνι που βράζει. Πέρασε από συλλαλητήρια, περάσαμε από 30 προσαγωγές. Πίεση σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να πάμε σε μια γενική συνέλευση με ηρεμία, έτσι, να ακούσουμε, να κρίνουμε και να δούμε ποιο είναι το σωστό να γίνει τον Άρη. Εγώ πιστεύω και το δηλώνω σε εσάς, έτσι, ότι είναι ευελπισμένος ότι αυτή η πλευρά είναι του κυρίου Αρβανιτίδη. Δεν ξέρω, δεν μπαίνω στη διαδικασία του κυρίου Καρυπίδη, ένας άνθρωπος που έχει τη διαδρομή του, ένας άνθρωπος που τον έχουμε δει σε site να είναι μέσα στο Παλατάκι, έναν άνθρωπο που τον είδαμε να είναι μέσα στην Τούμπα, δεν ξέρω τι αντιπροσωπεύει. Αυτό ειλικρινά το φοβάμαι πάρα μα πάρα πολύ. Θα κληθεί να το απαντήσει το απόγευμα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να απαντήσει στο συγκεκριμένο κομμάτι και στο συγκεκριμένο θέμα στον κόσμο του Άρη. Τώρα, αν θα πείσει όχι, νομίζω είναι θέμα των ανθρώπων που θα βρίσκονται στη συνέλευση. Αυτό είναι εμένα που με ενδιαφέρει. Δεν θέλω για κανένα λόγο ο Άρης να μπει σε νερά που είναι ταραγμένα. Είναι πολύ βασανισμένος ο σύλλογος για να μπούμε σε τέτοιες περιπέτειες. Να έρθει ο κόσμος με ηρεμία στη Γενική Συνέλευση. Στις 7 είναι, έτσι. 7 στην Εφέλη. Εντάξει. Να έρθει ο κόσμος, να έρθει μαζικά, να ακούσει, να προβληματιστεί και να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις στο ό,τι αφορά το σύλλογό μας. Είναι πολύ πιο σημαντική η συνέλευση, να το σημειώσουμε, και από τη συνέλευση που είχε αρκετό κόσμο. Ναι. Κάλλας, Αρβανιτίδης, τότε που είχε επικρατήσει η πλευρά του κυρίου Κάλλας. Είναι ακόμα πιο σημαντική η τωρινή συνέλευση, γιατί τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία. Νομίζω συμφωνείς. Είναι μια τελευταία ευκαιρία. Είναι πολύ κρίσιμη. Είναι πολύ κρίσιμη. Είναι πολύ κρίσιμη. Είναι πολύ κρίσιμη η Γενική Συνέλευση και πρέπει να επικρατήσει ηρεμία, να υπάρχει μια τάξη και να μπορεί ο καθένας να πει τις απόψεις. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Χρήστα. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά.